Το συνέδριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου έγινε πριν λίγες ημέρες στην Κομωτινή, με τη συμμετοχή φυσικά του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, ο κύριος Αντώνιος Φραντζής, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φραντζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τα θέματα που αφορούν το μέλλον του ελληνικού εμπορίου συζητήθηκαν, οι προοπτικές της εξόδου από την κρίση και η θέση του εμπορίου στην ελληνική περιφέρεια. Να σταθώ σε αυτό που μας αφορά, το εμπόριο στην ελληνική περιφέρεια. Να βάλω και εγώ μία παράμετρο. Το εμπόριο, πόσο ξέρουμε, έχει εισαγωγική βάση. Δηλαδή, εισάγουμε και εμπορευόμαστε. Έτσι. Ναι, σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτό είναι. Ναι. Αυτό μας το έχουν καταλογίσει πολλές φορές οι ξένοι οικονομολόγοι, ότι είναι παθολογία αυτού του είδους το εμπόριο, όταν δεν έχουμε παραγωγική βάση δική μας. Ότι είναι εις βάρος εν τέλει της ελληνικής οικονομίας. Έτσι ακριβώς. Δεν έχει προστιθέμενη αξία, δεν μας δίνει τον. Το μέγεθος του πλούτου που θα θέλαμε. Έχετε το κοντέινερ στον Πειραιά, ξεφορτώνουν τα εμπορεύματα και όσοι έχουν αυτούς μπαίνουν στο ράφι σας ή κάντε τους μεταπολιτές, εν πάση περιπτώσει. Έτσι ακριβώς, ναι. Αυτό. Προφανώς δεν συζητήσετε γι' αυτό, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και ενδεχομένως. Όχι, τέθηκε γι' αυτό. Η εξωστρέφεια δηλαδή. Απλώς το ονομάζουμε πλέον εμείς εξωστρέφεια. Δηλαδή να κοιτάξουμε οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις να κάνουν μικρές εξωστρεφείς κινήσεις. Να γίνουν μικροεξαγωγικές, αν αυτό είναι δυνατό. Προφανώς. Το ίδιο προϊόν. Το οποίο με μια δική σας συσκευασία, να το πω, προώθησε έναν τρόπο να πάει σε άλλες χώρες. Αυτό που κάνουμε διείσδυση, να μπορέσουμε τουλάχιστον εμείς στη Βόρεια Ελλάδα που είμαστε και κοντά στις, και στην Βουλγαρία και στην Τουρκία, να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποια προϊόντα εκεί. Μου λένε οι συνάδελφοί σας, παράδειγμα, πώς έρχονται τα πλακάκια από την Κίνα, τα παίρνουν οι Ιταλοί, τα βαφτίζουν Ιταλικά ή τα κάνουν μια ωραία συσκευασία και τα πουλάνε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που κάνουν πολύ καλά το μεσάζοντα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί είναι οι παλιοί βιομηχανοί, οι οποίοι πλέον δεν τους συμφέρει να παράγουν στις ευρωπαϊκές χώρες και πλασάρουν το κινέζικο για δική τους παραγωγή. Δηλαδή τα εργοστάσια τους γίνανε πλέον αποθήκες. Μάλιστα. Και αυτό συμβαίνει. Θα θέλαμε σε ένα βαθμό να συμμετέχει η χώρα μας σε αυτό το επίπεδο εμπορίου. Εμείς ήδη αυτό που προωθούμε πιο πολύ είναι το ελληνικό προϊόν. Mm-hmm. Να προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα για να μένουν τα χρήματά μας στη χώρα μας. Και μετά ό,τι μπορούμε, με μικρά βήματα, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει εξωστρέφεια, να μην το πω ουτοπία. Όταν οι χώρες δίπλα μας είναι με 10% ΦΠΑ και με 10% φόρο, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε εκ προημίου μη ανταγωνιστικοί, όχι λόγω κακής θέλησης, κακού περιβάλλοντος οικονομικού. Θα μπορούσατε, γιατί είχαμε ανάλογη συζήτηση προηγουμένως, θα μπορούσατε να στήσετε την επιχείρησή σας δίπλα. Στα 30 χιλιόμετρα από την έδρα σας και να κάνετε από εκεί το εμπόριο. Και το κάνουν πολλοί συνάδελφοί σας. Ναι, αλλά δεν είναι ο σκοπός αυτός. Προφανώς. Νομίζω ότι εμείς έχουμε πολλά πλεονεκτήματα, αν και είμαστε ευρωπαϊκό έδαφος, είμαστε διαφορετικά. Αλλά δεν μας αφήνουν πραγματικά. Δηλαδή έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τεχνολογία, έχουμε πλέον τις υποδομές, έχουμε δρόμους, έχουμε κάποια πράγματα που δεν τα είχαμε παλιότερα. Και σήμερα έχουμε απέναντί μας το κράτος. Το οποίο πραγματικά μας βάζει εμπόδια αντί να είναι αρρωγός στις προσπάθειές μας. Εσείς είστε έμπορος, κύριε Φραντζή, και στο ράφι σας έχετε ελληνικά και εισαγόμενα προϊόντα, προφανώς. Ναι. Και πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε στο να στηριχθεί το ελληνικό προϊόν, βλέποντας ακόμη και ότι είναι και ακριβότερο? Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό προϊόν πρέπει να αποκτήσει brand name. Το πρόβλημά μας πλέον είναι ότι εμείς τόσα χρόνια με τις αγωγές που κάναμε και όλα αυτά. Προωθούσαμε και δημιουργήσαμε brand name τα ιταλικά προϊόντα, τα ισπανικά προϊόντα, τα γερμανικά, τα αμερικάνικα. Τώρα το δύσκολο είναι αυτό, ότι εμείς πρέπει σε μια μέρα, δηλαδή σε ένα διάστημα μικρό, να αποδείξουμε ότι είμαστε φάμιλοι. Ότι έχουμε επώνυμο και ποιοτικό προϊόν. Μπράβο. Το οποίο όμως η Ελλάδα στα αγροτικά προϊόντα τουλάχιστον έχει ένα προβάδισμα. Ναι. Δηλαδή θεωρούν τα ελληνικά προϊόντα, τα αγροτικά, τα προϊόντα θάλασσας και γης δηλαδή, ότι είναι καλά. Εντάξει, τεχνολογία μπορεί να μην είμαστε κορυφαίοι, αλλά σε αυτά τα απλά προϊόντα είμαστε καλοί. Βγάλατε κάποια συμπεράσματα, είστε κάτι για την επόμενη μέρα? Αφορούσε καθαρά θέματα τα συνδικαλιστικά της ΕΣΕΕ για την επόμενη μέρα, τη διάρθρωσή της, ας πούμε συζητήθηκε να γίνει η Ομοσπονδία να είναι καλλικρατική, ενώ τέθηκε να είναι θρακική, γιατί είμαστε πρωτοβάθμιο όργανο είναι οι εμπορικοί σύλλογοι, δευτεροβάθμιο είναι οι ομοσπονδίες και τριτοβάθμιο είναι η ΕΣΕΕ, δηλαδή η κορυφή της πυραμίδας μας. Εμείς τώρα, η δικιά μας ομοσπονδία είναι από την Κατερίνη μέχρι τον Εύρο. Μάλιστα. Και θεωρείται πολύ μεγάλη. Και τέθηκε θέμα να μικρύνει για να είναι πιο γρήγορη, να είναι στα μέτρα του Καλλικράτη. Μάλιστα. Και άλλα θέματα που είναι καθαρά θέματα διοίκησης της ΕΣΕΕ, το οποίο για να μας
να ξεφύγουμε από κάποιες, είναι θέματα καταστατικού. Παρ' όλα αυτά όμως, το συνέδριο αφορούσε το καταστατικό την επόμενη μέρα, να σχεδιάσουμε την ΕΣΕ για την επόμενη δεκαετία, αλλά παρ' όλα αυτά συζητήσαμε για τα φλέγοντα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και η ΕΣΕ έχει θέσει τρεις βασικούς άξονες για να κινηθούμε όσον αφορά αυτά που θέλουμε να γίνουμε. Τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα, αλλά στοχευμένα λέμε θα χτυπήσουμε, θα κυνηγήσουμε αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία είναι το πρώτο που θέλουμε και βασικό, είναι η εντός κρίσης η χρεωμένη επιχείρηση. Δηλαδή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά μας εμάς αυτή τη στιγμή είναι ότι ενώ υπάρχουν τα υποχρεωμένα νοικοκυριά, τα εμπορικά νοικοκυριά είναι από την πρώτη μέρα στο έλεος των νοικοκυριών, πρώτης κατοικίας, τα πάντα. Δεν έχουμε καμία κάλυψη. Θέλουμε και εμείς να είμαστε όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες της χώρας αυτής, να μην είμαστε διαφορετικοί από τους υπόλοιπους, να έχουμε ό,τι δίκτυα προστασίας έχουν αυτοί, να έχουμε και εμείς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, ειδικά τώρα. Παρόμοιο θέμα είχαμε προηγουμένως από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης. Τα ζητήματα αυτά είναι πολύ σοβαρά, ιδιαίτερα τα οικονομικά που ταλανίζουν τον κλάδο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή πραγματικά μας τρομοκρατούν. Νιώθουμε πέραν των προβλημάτων που ζούμε, μα και εμείς να επιβιώσουμε θέλουμε. Δεν θέλουμε όντως να είμαστε αγκοπτηρωτές. Δηλαδή τόσα χρόνια που ήμασταν εντάξει, τώρα ξαφνικά τι έγινε. Και δεν μπορούμε να τα επέξοδουμε στην πολιτική. Προφανώς δεν είστε κλέφτες. Κύριε Φραντζή, σας ευχαριστώ πολύ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου και με βασικό σύνθημα «Η δύναμη να αλλάξεις», το θεραπευτικό πρόγραμμα «Και Θεάκι Βοτός» του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων έχει προγραμματίσει μια σειρά από εκδηλώσεις με στόχο να έρθει πιο κοντά στην τοπική κοινωνία και να παρουσιάσει δράσεις που αφορούν στη σωστή ενημέρωση για το θέμα των ναρκωτικών αλλά και των άλλων μορφών εξάρτησης. Οι εκδηλώσεις ήδη ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στις 28 Ιουνίου. Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής. Και επίσης απευθύνεται σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα και με άλλες μορφές εξάρτησης. Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και στον κόσμο της εργασίας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου, το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός στην Αλεξανδρούπολη προγραμματίζει μια σειρά από εκδηλώσεις με στόχο να έρθει πιο κοντά στην τοπική κοινωνία. Οι δράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και περιλαμβάνουν και τη Σαμοδράκη στις 25 Ιουνίου. Έχουμε προγραμματίσει αρκετές εκδηλώσεις. Το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξαπλώνεται σε τρεις πόλεις, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Καβάλα, αλλά εξυπηρετούμε και άλλες πόλεις όπως την Ξάνθη και τη Δράμα. Οριστιάδα Δημότυχο. Γι' αυτό θα κάνουμε δράσεις και σε άλλες πόλεις εκτός των τριών. Ξεκινήσαμε από εχθές τις δράσεις μας. Ξεκινήσαμε με μια δράση εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στο χώρο μας, όπου συνεργαστήκαμε με τους αυτοπροσκόπους και ετοιμάσαμε παιχνίδια για τα παιδιά, όχι μόνο των μελών μας, αλλά και φίλων γενικά του προγράμματος. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε έτσι μεγάλη συμμετοχή από παιδάκια και μας αρέσει να κάνουμε εκδηλώσεις και για παιδιά, για να μας μαθαίνει έτσι και η τοπική κοινωνία με ένα διαφορετικό τρόπο. Στις 26 Ιουνίου, την κεντρική ημέρα των εκδηλώσεων, οι υπεύθυνοι του ΚΕΘΕΑ θα βρεθούν μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, ενημερώνοντας τους πολίτες για το θέμα της απεξάρτησης. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 28 με δράσεις στον αύριο χώρο του ΚΕΘΕΑ, με μουσική και διάφορες δραστηριότητες. Σκεφτήκαμε φέτος, έτσι σαν φορέας, ότι είναι πολύ σημαντικό έτσι να εστιάσουμε στην ικανότητα κάθε ανθρώπου να κάνει αλλαγές στη ζωή του.